Αν θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τη σημερινή συζήτηση, ένα τίτλο θα βάζαμε. Η κυβέρνηση καλλιέργησε τον εφησυχασμό και την ωραιοποίηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν μιλήσει μέχρι τώρα, δηλαδή το κέντρο κίνημα αλλαγής και ο ΣΥΡΙΖΑ, την επιλεκτικότητα. Ότι αυτά τα φαινόμενα στην ακρίβεια ουσιαστικά είναι ελληνικό φαινόμενο. Βεβαίως η κυβέρνηση μίλησε για τις διεθνείς διαστάσεις του κύματος της ακρίβειας, αλλά μίλησε μόνο ως άλοθη για την πολιτική της, στο όνομα ότι δεν έχει ευθύνη για την πορεία. Έτσι λοιπόν, όλα τα κόμματα που έχουν μιλήσει μέχρι τώρα συγκάλυψαν το γεγονός ότι βεβαίως έχουμε να κάνουμε με ένα διεθνές ζήτημα, αλλά και ταυτόχρονα την πολύ μεγάλη συζήτηση και διαπάλη η οποία γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, τις ανησυχίες οι οποίες εκφράζονται για τις αρνητικές επιπτώσεις του πληθωρισμού στην πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Και διαπάλη οξύνεται. Οξύνεται για παράδειγμα η διαπάλη και εντός τους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το αν θα πρέπει να αυξηθούν τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ήδη η ΦΕΤ, η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, θα τα αυξήσει. Αυτό τι σημαίνει? Αύξηση των επιτοκίων, ότι το κόστος διαχείρισης του κρατικού χρέους θα αυξηθεί. Όπως θα αυξηθεί και το κόστος διαχείρισης των δανείων των ιδιωτών δανειοληπτών. Άρα λοιπόν, ο φαύλος κύκλος είναι: θέλετε χαμηλά επιτόκια και άρα πληθωρισμός που το πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα ως καταναλωτές, ή θέλετε να πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα ως φορολογούμενοι και δανειολήπτες την αύξηση των επιτοκιών? Άρα δηλαδή και στη μία και στην άλλη περίπτωση ο λαός χαμένος. Υπάρχει σφοδρότατη διαπάλη στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μείγμα της ενέργειας στην πορεία μετάβασης προς την πράσινη ενέργεια. Η Γερμανία θέλει το φυσικό αέριο ως μεταβατικό καύσιμο και η Γαλλία την πυρηνική ενέργεια, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν μπορεί μόνο από ΑΠΕ να υπάρχει ευστάθεια στο σύστημα. Και θα φτάνουμε στην τραγελαφική πρόταση συγκερασμού της Κομισιόν, όπου θεωρεί και τις επενδύσεις για εργοστάσια φυσικού αερίου, αλλά και τις επενδύσεις για εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας ως πράσινη ενέργεια. Αυτή είναι η πρόταση συμβιβασμού της Κομισιόν. Και βέβαια αυτό είναι ένα ακόμα αποκαλυπτικό στοιχείο του πράσινου ενδιαφέροντος. Βέβαια ακούσαμε ορισμένα τραγελαφικά πράγματα. Γιατί μπήκε το φυσικό αέριο στο μείγμα, ενώ ταυτόχρονα συμφωνεί το ΠΑΣΟΚ με την απολιγνητοποίηση. Ενώ δεν είπε κουβέντα ούτε στο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ που είχε ως μεταβατικό καύσιμο το φυσικό αέριο, ούτε στο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα εκ των υστέρων λένε το φυσικό αέριο το κακό. Όταν το ΚΚΕ κατέγγελε αυτούς τους σχεδιασμούς ότι είναι επικίνδυνοι για την αυξάνεια την ενεργειακή εξάρτηση, δεν λέγατε τίποτα. Σήμερα που το 70% παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι σε απορριχτά καύσιμα, 10% από λιγνίτη, 10% από εισαγωγές και 50% από φυσικό αέριο, δηλαδή ένα 60% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα μας, εξαρτάται από το εισαγόμενο καύσιμα, είτε άμεσα είτε έμεσα. Δεν ξέρετε τίποτα για το φόνο, όλοι σας, που έχετε αποδεχτεί αυτή την πολιτική. Έτσι λοιπόν, γνωρίζετε όλη αυτή την κατάσταση η οποία διαμορφώνεται σε διεθνές επίπεδο. Αλλά τη συγκαλύπτετε για να μην χαλάσετε το εύκολο αφήγημά σας που χαϊδεύει αυτιά. Ότι απλά και μόνο είναι πρόβλημα διαχείρισης και μάλιστα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και ότι με μερικές προτάσεις ασπιρίνες μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση που αντιμετωπίζουν σήμερα τα λαϊκά στρώματα. Και βέβαια αυτές οι προτάσεις ασπιρίνης δεν αμφισβητούν, είναι εντός των τυχών και των πλαισίων που θέτει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν έχει ευθύνες. Έχει τεράστιες ευθύνες, πολύ μεγάλες ευθύνες. Τι είπαν οι υπουργοί? Δεν μπορούμε να μειώσουμε την έμεση φορολογία, το ΦΠΑ, για να μην διαταραχτεί η δημοσιονομική πορεία και να μην χαλάσει η γνώμη των αγορών για την ελληνική οικονομία. Έτσι λοιπόν, στο όνομα της δημοσιονομικής εξυγίανσης, δεν έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα ως κυβέρνηση να μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές στα νομικά πρόσωπα, να μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές στα διανεμόμενα κέρδη, να διατηρείτε το εφοπλιστικό κεφάλαιο αφορολόγητο, αυτό είναι το μεγάλο πακέτο, και ταυτόχρονα
Να λέτε ότι δεν μπορώ να μείνω στο ΦΠΑ γιατί θα διαταραχθεί η δημοσιονομική πορεία. Και τι φέρνει το αντιστάθμισμα, μια πενιχρή μείωση του έμφυα. Αλήθεια. Που τον πληρώνει πανάκριβα ο λαός και θα έπρεπε να έχει καταργηθεί. Και τι δεν λέτε, ότι καμία κυβέρνηση από το 2000 μέχρι σήμερα που εφαρμόστηκε, που ψηφίστηκε ο νόμος για τον ΕΦΑ, δεν τον έχει εφαρμόσει. Που τα έσοδα του ΕΦΑ, του ειδικού φόρου ακινήτων, είναι 4 δισεκατομμύρια. Όπως λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μόνο που αυτά επιβαρύνουν τα νομικά πρόσωπα που διακρατούν και διαχειρίζονται ακίνητα. Αλλά για αυτούς αφορολόγητο. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση τι κάνει, το είπε ο κύριος Σταϊκούρας και μάλιστα πανηγύριζε. Είμαστε λέει πιο αποτελεσματικοί. Αναδιανομή κάνει. Τα παίρνει από τους φτωχούς για να τα δώσει στους εξαθλειωμένους. Αυτό το 20% που είχαμε αποκατάσταση των απολειών που είχε. Το πιο φτωχό 20% είναι το ποσοστό των εξαθλειωμένων στη χώρα μας, που ζει κατά από το όριο της φτώχειας. Ποιος πλήρωσε τα διάφορα επιδόματα, οι φτωχοί το πληρώσανε. Οι υπόλοιποι, το κεφάλαιο έμεινε σε ένα πυρόβλητο. Έτσι λοιπόν λέμε ότι η ακρίβεια έχει μια γενουσιουργός αιτία. Είναι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, είναι παιδί του. Εξαρτάται η ακρίβεια από τον τρόπο παραγωγής, που κατευθύνεται στο μέγιστο κέρδος και στην ικανοποίησή του και έτσι οδηγεί σε καταστροφή και απαξίωση παραγωγικών δυνατοτήτων. Εξαρτάται από τη μορφή διαχείρισης. Η επεκτατική πολιτική που την έχει κάνει σήμερα και το κίνημα αλλαγής και ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί σε πληθωρισμό. Φτηνό χρήμα για τις επιχειρήσεις, ακριβά προϊόντα, εμπορεύματα για το λαό. Σχετίζεται με τις επιλογές εξυπέρασης των αναγκών του κεφαλαίου. Η απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας. Η πράσινη μετάβαση την έχετε αποδεχτεί. Αυτή έχει οδηγήσει σε ακριβό ρεύμα, σε πανάκριβο ρεύμα για το όλα και ταυτόχρονα σε τεράστιες επιχορηγήσεις για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Τις τιμές λοιπόν δεν τις δεχτήκατε. Δεν ήταν να δεν καλώσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, που απάλλαξε την τσιμεντοβιομηχανία από τους ρήπους και τους φόρτωσε όλους στη ΔΕΗ για να πληρώνει ο λαός πολύ ακριβό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα. Ναι, ήταν η κυβέρνηση του Σιμίτη. Είχαμε τότε μπροστά τον εθνικό στόχο των Ολυμπιακών Αγώνων και δεν έπρεπε να ακριβίνει το τσιμέντο. Δεν ήταν μήπως, δεν είσαστε μήπως όλοι εσείς, όλα εσείς τα κόμματα που επιβάλλατε αυτή την πολιτική. Τέλος, δεν είναι παράγοντας ακρίβειας η έμεση φορολογία, οι φόροι στην κατανάλωση. Και όλοι σας σε αυτούς τους φόρους προσφεύγετε. Και έρχεστε τώρα και λέτε ότι αν αυξηθεί το κατώτερο μεροκάματο, ο κατώτερος μισθός, συγγνώμη, δεν γνωρίζετε ότι 3 στους 10 εργαζόμενους έχουν μέσο μισθό 406 ευρώ το μήνα ανοιχτά, 384 καθαρά, και ότι ο μέσος μισθός έχει κατρακυλήσει στα 923 ευρώ μειχτά του σύνολου των εργαζόμενων, του σύνολου των μισθών των 923 ευρώ, δηλαδή 785 καθαρά. Ο μέσος μισθός. Τι αποτέλεσμα είναι αυτό? Δεν είναι αποτέλεσμα όλων των αντεργατικών νόμων που ψηφίσατε από κοινού. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Για να υπάρχει αυτή η εικόνα. Δεν ξέρετε ότι οι νέες προσλήψεις του 2021 το 50% είναι μερικής απασχόλησης. Και λέτε τώρα να επανέλθει το ΕΚΑΣ, λέει το ΠΑΣΟΚ. Μα δεν ψήφισε το ΠΑΣΟΚ την κατάργηση του ΕΚΑΣ. Όπως και η Νέα Δημοκρατία ψήφισε την κατάργηση του ΕΚΑΣ. Γιατί ήταν προαπαιτούμενο για το τρίτο μνημόνιο. Εμείς λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, και ολοκληρώνω, λέω ότι πρέπει η πάλη του λαού να κατευθυνθεί σε δύο κατευθύνσεις, να έχει πει κατεύθυνση. Πρώτον, να προχωρήσει μέσα από την πάλη του στην κατάργηση της έμεσης φορολογίας που τσακίζει τα λαϊκά εισοδήματα, στην κατάργηση των αντεργατικών νόμων που καθυλώνουν το μισθό στο επίπεδο της φτώχειας και της εξαθλίωσης, και στη μεγαλύτερη εντατικοποίηση της εργασίας και βεβαίως μέσα από τη συμπόρευση για να μπορέσει να πάρει ανάσες από αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται, να μην πιστέψει κάλπικες προτάσεις. Μιλήσατε για ενεργειακές κοινότητες, ότι είναι η λύση στην ενεργειακή φτώχεια. Την ξέρετε την ενεργειακή κοινότητα της ΕΑΣ Ετώλα Καρνανίας, της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ετώλα Καρνανίας? Έχει κάνει το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στη Δυτική Ελλάδα και σε γη υψηλής καλλιέργειας. Και τώρα θέλει να κάνει και νέο φωτοβολταϊκό, μέγα φωτοβολταϊκό στην Ηλία, στην περιοχή του Πηνιού. Σε 6.000 στρέμματα, τα οποία είναι βοσκοτόπια, στα οποία εκεί τρέφουν τα κοπάδια τους
60 κοινοτρόφοι. Να λοιπόν ποιες είναι οι ενεργειακές κοινότητες μας καρεμένες. Επιχειρηματική όμιλη είναι από πίσω από αυτές τις ενεργειακές κοινότητες και καλλιεργείται αυταπάτη. Έτσι λοιπόν, η συμπόρευση με το ΚΚΕ, κύριε Πρόεδρε, και ολοκληρώνω, μπορεί να αποτελέσει το εχέγγυο για να ανακουφιστεί όλα αυτά τα τεράστια προβλήματα που έχει και να βαδίσει στον δρόμο του σύγκρουση και τη ανατροπή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.